το πρώτο εμβόλιο το οποίο εγκρίθηκε και αφορά τις μέλισσες και αφορά την προστασία του πληθυσμού των μέλισσών. Νούμερο ένα απειλή, ένα συγκεκριμένο βακτήριο. Αμερικανική συψυγωνία, στόχος για καταπολέμηση της συγκεκριμένης ασθένειας του συγκεκριμένου βακτηρίου. Και έχουμε βάλει και ένα φάνταστο τίτλο, το τσίμπημα της μέλισσας. Αναφερόμαστε στο εμβόλιο. Τώρα δεν ξέρω, φαντάζομαι, υποθέτω, θα μας τα πει καλύτερα και ο κύριος Αλισανδράκης. Πάμε να τον συναντήσουμε. Είναι επίκουρος καθηγητής ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων στο τμήμα γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ, εξειδίκευση στη μελισσοκομεία. Μας έχει βοηθήσει άπειρες φορές. Κύριε Αλισανδράκη, πώς είστε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ξέρετε, όταν αναφερόμαστε σε εμβόλιο, δεν σημαίνει ότι θα πάμε να εμβολιάζουμε μία-μία τη μέλισσα. Όχι, όχι, βέβαια. Αλλή μόνο. Άγια, θα έχει πολύ πλάκα κάτι τέτοιο. Στην πράξη, έχει τη φιλοσοφία του εμβολίου χωρίς να γίνεται με τον Σωστά. τρόπο που έχουμε μάθει ότι γίνεται στον άνθρωπο. Λοιπόν, σε πρώτη φάση, τι πάμε να καταπολεμήσουμε, να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Η αμερική συψυγωνία, όπως αναφέρατε, είναι μια βακτηριακή ασθένεια η οποία προσβάλλει το γόνο των μελισσών, τις προνύμφες, τα σκουλικάκια ουσιαστικά. Ναι. Τα προσβάλλει όταν αυτά είναι μικρής ηλικίας και δεν επιτρέπει την ανάπτυξή τους. Με αποτέλεσμα, η βασίλισσα να γεννάει κανονικά τα αυγά, αλλά να μην έρχονται, να μην βγαίνουν καινούργιες μέλισσες. Σιγά-σιγά ο πληθυσμός μειώνεται και το μελίσι πεθαίνει. Ως εκ τούτου. Ένα θέμα, μια απειλή. Ναι. Που έχει κάνει την εμφάνισή της και στην Κρήτη, δηλαδή αφορά και τον πληθυσμό σε επίπεδο Κρήτης ή κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Η αμερικανική συψυγωνία έχει παγκόσμια κατανομή. Είναι ένα παράσιτο που βρίσκεται σε όλο τον κόσμο. Και πώς βρίσκουν λύση, απορία, κύριε Αλισανδράκη, σε περίπτωση που καταγραφεί αυτή η ασθένεια, αυτό το βακτήριο κάνει την εμφάνισή του και προσβάλλει πληθυσμού σε επίπεδο Κρήτης. Οι μελισσοκόμοι τι κάνουν? Κοιτάξτε, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό το βακτήριο υπάρχει. Δεν είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να έρθει στην Κρήτη. Υπάρχει στην Κρήτη, μεταδίδεται. Δυστυχώς δεν υπάρχει θεραπεία, με την έννοια ότι δεν υπάρχει τρόπος για το μελισσοκόμο να εκριζώσει το παράσιτο από τα μελίσια. Και με δηλαδή τις κυψέλες, τι γίνεται? Ναι, αυτή είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος καταπολέμησης. Ουσιαστικά και με τον πληθυσμό μέσα της κυψέλης μαζί με τις κυρίθρες. Δεν γίνεται και το κουτί το εξωτερικό. Έτσι, μπορούμε το κουτί να το αποσυρώσουμε με φλόγα, έτσι ώστε να μην έχει μόλισμα, αλλά δεν είναι ανάγκη να κάψουμε ολόκληρη την κυψέλη. Παρ' όλα αυτά, είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκριζώσουμε την ασθένεια. Δεν υπάρχει τρόπος καταπολέμησης με χημικά μέσα, να το πω έτσι. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια που επιτρεπόταν η χρήση αντιβιωτικών στη μελισσοκομεία, μπορούσαν οι μελισσοκόμοι να χρησιμοποιούν κάποια αντιβιωτικά, τα οποία όμως κατέστηλαν την εκδήλωση της ασθένειας, δεν την εκρίζωναν από το μελισσοκομείο, που σημαίνει ότι ο μελισσοκόμος έπρεπε διαρκώς να χρησιμοποιεί αντιβιωτικά όταν οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Μάλιστα. Ήρθε λοιπόν αυτό το εμβόλιο, το οποίο ουσιαστικά εμείς το λέμε εμβόλιο, αλλά δεν εμβολιάζω τη μέλισσα όπως είπαμε πριν. Είναι στελέχη του βακτηρίου, τα οποία είναι νεκρά, με τα οποία ταΐζονται οι μέλισσες, οι οποίες μετά με τη σειρά τους ταΐζουν τη βασίλισσα, όπως δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά η βασίλισσα τρέφεται αποκλειστικά με βασιλικό πολτό, ο οποίος παράγεται από τις ίδιες τις μέλισσες. Άρα μια μέλισσα η οποία έχει τραφεί με το εμβόλιο, όπως το ονομάζουν αυτοί που το κατασκεύασαν, μπορεί να μεταδώσει μετά αυτό το νεκρό βακτήριο, τα κομμάτια του νεκρού βακτηρίου να τα μεταφέρει στην βασίλισσα, η οποία όταν γεννάει αυγά, τα αυγά αυτά έχουν τμήματα από το βακτήριο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μία ανοσία στην προνύμφη, η οποία θα εκολαυθεί από το αυγό και αυτή να μην προσβάλλεται από την ασθένεια. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Τώρα, στην πράξη μένει να αποδειχθεί ότι έχει το ίδιο καλό αποτέλεσμα που είχε και στο εργαστήριο. Γιατί τώρα θα γίνουν κάποιες ευρείας κλίμακας εφαρμογές στις Ηνωμένες Πολιτείες από επαγγελματίες μελισσοκόμους, για να αποδειχθεί αν και στην πράξη μπορεί να δώσει κάποια λύση. Εάν αποδειχθεί, θα πρέπει να υπάρξουν και απαραίτητες εγκρίσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποθέτω, καθώς μέχρι στιγμής το πράσινο φως το έχουν ανάψει οι Αμερικανοί. Ναι, σίγουρα. Έτσι δεν σίγουρα, είναι. Οι διαδικασίες, ναι, οι Αμερικάνοι έδωσαν το πράσινο φως. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι διαδικασίες μπορεί να είναι διαφορετικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αδειοδότηση ενός εμβολίου. Σίγουρα πρέπει να περιμένουμε πρώτα απ' όλα να δούμε και τα αποτελέσματα που θα έχει εκεί πέρα και ύστερα να περιμένουμε κάποια στιγμή ενδεχομένως να έρθει και στην Ευρώπη. Τώρα,
Μάλιστα. Παρόλο που είναι κάτι εντυπωσιακό, εγώ απλά θέλω να πω ότι είναι μια πάρα, πάρα πολύ καλή αρχή. Επειδή διάβασα λίγα περισσότερα πράγματα για αυτό το εμβόλιο, να το πω έτσι, φαίνεται ότι έχει κάποια δράση. Δεν είναι όμως τόσο εντυπωσιακό όσο μπορεί να ακούγεται ή μπορεί να γράφεται. Περιμένω όμως ότι θα έχει και βελτιώσεις, γιατί είναι μια πάρα, πάρα πολύ καλή αρχή, όπως είπα. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε πιθανότατα εξελίξεις να έχουμε τα επόμενα χρόνια. Φαντάζομαι δεν είναι εύκολη διαδικασία, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Μπορεί να είναι λίγο ευκολότερη από την αδειοδότηση εμβολίων για τον άνθρωπο, αλλά και αυτή η διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά είναι πιο αυστηρή στις αδειοδοτήσεις σπασμάτων γενικότερα σε σχέση με τις ΗΠΑ. Οπότε πιθανώς θα περιμένουμε κάποια χρόνια. Ενδεχομένως να μπορούσε αυτό το εμβόλιο να έρθει και στην Ελλάδα για να χρησιμοποιηθεί πειραματικά. Το ποσοστό. Είναι κάτι που μπορεί να το σκεφτούμε αυτό ερευνητικά, τα ιδρύματα δηλαδή. Ερευνητικά. Για ερευνητικούς σκοπούς να το δοκιμάσουν, να δούμε την αποτελεσματικότητά του και στη χώρα μας. Το ποσοστό του πληθυσμού των μελισσών, τελευταία ερώτηση, που εξαφανίζεται, αφανίζεται εξαιτίας του συγκεκριμένου βακτηρίου, σε αιτήσια βάση το γνωρίζετε, έχουν προκύψει κάποια συμπεράσματα? Όχι. Η αλήθεια είναι ότι στη χώρα μας, θα σας πω λίγο, αυτό το βακτήριο παλιότερα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στις μέλισσες. Όμως οι μελισσοκόμοι έχουν μάθει αρκετά πράγματα, έχουν βελτιώσει τη μελισσοκομική τους πρακτική με αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερα κρούσματα όσο περνάνε τα χρόνια από το συγκεκριμένο βακτήριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι μελισσοκόμοι να διατηρούν την υγιεινή του μελισσιού σε υψηλά επίπεδα. Μία καθαρή κυψέλη, να το πω έτσι, μία προσεγμένη κυψέλη από το μελισσοκόμο δύσκολα μπορεί να οδηγήσει σε προσβολή από το συγκεκριμένο βακτήριο, σε εκδήλωση της ασθένειας, να το πω πιο σωστά. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε τόσα πολλά κρούσματα, αν θέλετε, τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Μάλιστα, λοιπόν. Δεν μπορώ να πω πάντως ότι είναι τόσο σοβαρό σαν πρόβλημα στην Ελλάδα, όπως δείχνουν τα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, λοιπόν, την καλησπέρα μας. Ευχαριστώ θερμά.